δούμε λίγο τα επιδημιολογικά στοιχεία, κύριε Γολιού, γιατί δόθηκε και η εθνική αναφορά από πλευράς του Υπουργείου Υγείας και υπάρχει μια μεγάλη αύξηση που καταγράφεται, ιδιαίτερα στη Λευκοσία ακολουθεί η Λάρνακα. Εκτιμάται ότι οφείλεται σε ποιους παράγοντες αυτή η αύξηση στις δύο επαρχίες, κύριε Γολιού, ως επιδημιολογική ομάδα? Δεν νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει ακόμα που οφείλονται αυτές οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν τελευταίως. Κατά κρύβα διερευνούνται, είμαστε σε αυτήν τη φάση τώρα. Βασικά υπάρχει βέβαια και ένας παράγοντας κινδύνου να είναι οι διάφορες συγκεντρώσεις μεταξύ των ανθρώπων. Είναι έναν από τους παράγοντες, αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει και οι υπόλοιποι. Δεν αποκλείεται, διερευνάται τώρα και η πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε με το στέλεχος το Βρετανικό, έτσι. Είναι σε φάση διερεύνησης αυτό και πιθανώς να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Πώς το ερευνούμε αυτό, πώς το εντοπίζουμε αν είναι αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού? Με γενετική ανάλυση, η οποία γίνεται στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Έχει συνεννοηθεί σχετικά ο Υπουργός Υγείας και το έχει αναλάβει το Ινστιτούτο, μπορεί να το κάνει. Περιμένουμε εντός των ημερών απάντηση και για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Άρα υπάρχει υποψία ότι μπορεί να οφείλεται και εκεί, το οποίο θεωρείτε ότι είναι πιο εύκολα μεταδοτικό? Ναι, ναι, εξαιρετικά. Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, εγώ από την αρχή είχα την αίσθηση ότι μεταδίδεται εξαιρετικά πιο εύκολα ο ιός σε σχέση με, με το πρώτο κύμα της πανδημίας. Δεν ξέρω, πραγματικά θα πρέπει να το δούμε αυτή την παράμετρο. Μάλιστα. Πάντως, με τα νέα μέτρα, όπως ανακοινώθηκαν, κυρία Κολιού, επικρατεί αναβρασμός γενικότερα και από επαγγελματικούς κλάδους και από τους πολίτες οι οποίοι δεν θα μπορούν να βρεθούν με τα μέλη της οικογένειάς τους μόνο για την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Εξαντλήσατε την αυστηρότητά σας? Κοιτάξτε, βασικά δεν ξέρω αν είναι εξάντληση αυστηρότητας αυτό το πράγμα. Όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων για να μπορέσουμε να ξεγλιστρήσουμε από αυτή την ιστορία. Βασικά, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κανόνας των 10 ατόμων μπορούσε να παρερμηνευτεί και να κάνουν πολλές συγκεντρώσεις των 10 ατόμων, διαφορετικών ατόμων κάθε φορά. Αυτό το πράγμα θα ήταν καταστροφικό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα έρχονταν σε συγχρονισμό άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από ένα ξένο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να κολλάω ένα στον άλλον και να έχουμε μια έτσι πολύ χειρότερη επιδείνωση της κατάστασης. Και γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε αυτήν την αυστηροποίηση κατά κάποιον τρόπο των μέτρων των υφιστάμενων. Ναι, αλλά επειδή λέμε ότι για το τραπέζι της παραμονής της πρωτοχρονιάς θα πρέπει να είναι μόνο τα μέλη δύο οικογενειών. Παραδείγματος χάρη, είναι ο παππούς ή η γιαγιά και έναν από τα παιδιά με τα εγγόνια. Μπορεί να μην φτάνουν τον αριθμό των 10 ατόμων στο σύνολο όλοι αυτοί, αλλά απαγορεύεται να είναι και το τρίτο παιδί με την οικογένειά του. Σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο σε αυτό το θέμα, αλλά ο κανονισμός αυτό λέει, δηλαδή θα πρέπει δύο οικογένειες να συναντηθούν μεταξύ τους για να μπορέσουν να είναι πιο ασφαλείς βασικά για αυτόν τον λόγο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά γιατί να μην είμαστε ελαστικοί ως προς τον αριθμό, παραδείγματος χάρη για την παραμονή της προχρονιάς, ως προς τον αριθμό, εάν δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός των 10 ατόμων, να δώσουμε την ευκαιρία και σε τρίτον μέλος της οικογένειας, ούτως ώστε να φτάσουν αυτόν τον αριθμό. Έχουν επιδεινωθεί τα πράγματα. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι. Δηλαδή, βρισκόμαστε τώρα στα όρια του συστήματος υγείας και κυρίως όσον αφορά τους αναπνευστήρες, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν θέλουμε να έχουμε μια περαιτέρω επιδείνωση, γιατί αυτή η επιδείνωση μπορεί πλέον να γίνει με ραγδαίους ρυθμούς και να μην ξέρουμε πώς θα την ελέγξουμε πλέον, να βγει εκτός ελέγχου πολύ γρήγορα. Γι' αυτόν τον λόγο πάρθηκε αυτό το επιπλέον μέτρων. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και το άλλο. Από τις επαφές που μπορεί να έχουν αυτά τα μέλη των οικογενειών, είτε από την εργασία τους, είτε από τους χώρους τους οποίους μετακινούνται. Γιατί υπάρχουν ακόμη επιχειρήσεις οι οποίες είναι ανοιχτές, κυρία Κολιού. Αυτό δεν πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο, ούτως ή αλλιώς? Σίγουρα, μα γι' αυτό και έχει γίνει εθάρρυνση να υπάρχει τηλεργασία.
όσο γίνεται περισσότερο. Γι' αυτό και έχουν δοθεί εντολές, ειδικά στις κρατικές υπηρεσίες που μπορούν να ελεγχθούν από το κράτος, να υπάρξει μόνο προσωπικό ασφαλείας και οι υπόλοιποι να κάνουν ό,τι μπορούν να γίνει τηλεργασία, να δουλεύουν από το σπίτι δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Το θέμα με τους εργασιακούς χώρους μας έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όπως γνωρίζετε. Και ήταν πάντοτε το βασικό πρόβλημα της διασποράς της νόσου. Τότε γιατί δεν έγινε σύσταση να γίνει πιο νωρίς η τηλεργασία και σε όλον τον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό. Έστω και το ανακοινώνουμε τώρα. Τουλάχιστον να περιορίζαμε λίγο το πρόβλημα, γιατί ξέρετε, κύριε Κολλιού, βλέποντας, ήταν η σημερινή εθνική αναφορά του Υπουργείου Υγείας, αλλά έχοντας μπροστά μου και των προηγούμενων εβδομάδων την εθνική αναφορά, δεν παρατηρείται ικανοποιητική μείωση στα περιστατικά των θετικών κρουσμάτων. Αν μη τι άλλο, παρατηρείται αύξηση με αποκορύφωμα αυτά που μας έδωσαν σήμερα για τον Δεκέμβρη. Άρα, γιατί δεν προνοήσαμε νωρίτερα τουλάχιστον να εφαρμοστεί αυτόν το μέτρο, ή στο σύσταση ή τηλεργασία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και που μπορούσαμε να ελέγξουμε τα πράγματα, γιατί ίσως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να μην ήταν τόσο εύκολο να περάσει αυτή η σύσταση. Ναι, συγγνώμη. Αν θυμάστε. Συγγνώμη. Με τις υγείας σας. Ευχαριστώ. Υπήρξε εντονότατη σύσταση από παγιά και για τις δημόσιες, και για τη δημόσια υπηρεσία και για τον. Συγγνώμη. Ελπίζω να είναι μια απλή γρήπη, κυρία Κολλιού. Όχι, όχι, είναι κάτι που πήγε στη μύτη μου. Α, μάλιστα. Είναι λοιπόν. Σκόνη. Απλώς, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η σύσταση για τηλεργασία στις ιδιωτικούς χώρους εργασίας έχει γίνει εδώ και καιρό. Στο δημόσιο δεν μπορούσε να εφαρμοστεί γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει τηλεργασία. Οι περισσότερες υπηρεσίες λειτουργούν με εξυπηρέτηση του κοινού. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε, ήταν πολύ δύσκολο να κάθονται σπίτι για να εξυπηρετούν το κοινό. Προσωπικών ασφαλείας, όπως γίνεται από σήμερα. Αυτό κάνουμε, ναι. Αυτό το πράγμα όμως σημαίνει μειωμένη εξυπηρέτηση του κοινού, όπως αντιλαμβάνεστε. Και δεν ήθελαν να τα κλείσουν ουσιαστικά από πριν αυτά τα πράγματα, διότι θα υπήρχε τεράστια δυσκολία του κόσμου να εξυπηρετηθεί. Ναι. Τώρα όμως είναι μέσα στα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ναι, εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα έπρεπε να γίνουν άλματα στο θέμα της εξυπηρέτησης μέσω του διαδικτύου και της τηλεργασίας, ώστε να μπορούσαμε να αντιμετωπίζουμε ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και αυτό φάνηκε ότι δεν λειτουργήσε στον βαθμό, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, όπως θα έπρεπε. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, το ολικό lockdown παραμένει στο τραπέζι? Κοιτάξτε, το ολικό lockdown είναι μια επιλογή και αυτή σε περίπτωση που επιδεινωθούν και άλλα τα πράγματα. Και το βασικό μας κριτήριο θα είναι ουσιαστικά οι εντατικές. Δηλαδή, αν δούμε ότι εκεί αρχίζουν να τελειώνουν οι δυνατότητες ενώ να νοσηλευτούν κι άλλοι, εκεί θα είναι το κόκκινη γραμμή ουσιαστικά για να αποφασίσουμε κάτι πιο σοβαρό. Εκτός και αν οι εμβολιασμοί, οι οποίοι ήδη ξεκίνησαν στους πολύ ευπαθείς, δηλαδή οίκους ευγυρίας και μετά άνω των 80 ετών, προλάβουν την κατάσταση. Γιατί έχουμε και εκεί κάποιες πιθανότητες να μας βοηθήσουν. Μάλιστα. Διότι και με την πρώτη δόση του εμβολίου υπάρχει κάποια προστασία. Μάλιστα. Επομένως, εξαρτάται τι θα μας προλάβει. Αντιλαμβανόμαστε ότι το lockdown ήταν και οικονομικά σύμφορο. Γι' αυτό είναι ο μόνος λόγος που μπορούμε να σκεφτούμε γιατί δεν εφαρμόστηκε και νωρίτερα. Αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, κυρία Κολλιού, δεν θα υπάρχει άλλη λύση, όπως μας λέτε εσείς. Και πότε θα εξετάσετε τα επιδημιολογικά στοιχεία για να δούμε αν απέδωσαν τα μέτρα αυτά που αναγγέλθηκαν χθες? Κοιτάξτε, ουσιαστικά κάθε εβδομάδα θα έχουμε αξιολόγηση των νέων μέτρων για να δούμε πώς πάμε. Και βασικά, σας είπα, είναι και το κυριότερο μας κριτήριο πλέον είναι η πληρότητα των εντατικών. Γιατί εκεί είναι που κρίνονται τα πράγματα. Είναι μεταξύ ζωής και θανάτου πλέον. Δεν έχει πολλά περιθώρια. Μάλιστα. Αν ο άρρωστος δεν μπορεί να μπει στην εντατική για νοσηλεία. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κολλιού, για την παρέμβαση και τις διευκρινήσεις. Καλή χρονιά. Γεια σας.